Μόνο αυτό έχω να πω σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Δυτική Ελλάδα ενωμένη, ποτέ νικημένη. Έρχεται η Νικολέτα μαζί με τη Δήμητρα Ζαφυρακοπούλου. Όμορφη, τι κάνεις, Δημητρά μου. Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πολύ που είμαι εδώ. Είσαι πολύ τυχερή, το ξέρεις. Είσαι πολύ τυχερή. Τα πήγατε καλά ή μη. Τι λέω, βλακίες. Τα πήγαμε στην αρχή λίγο καλά, λίγο μετά κάπου. Μπορεί να φταίει και η απόσταση. Ποια απόσταση που είχαμε. Άρτα Πάτρα. Ναι. Τι έγινε δηλαδή, ρε Δημητρά. Εγώ τι να πω, δεν ξέρω, να μας πει εδώ το κορίτσι. Στην αρχή η Δήμητρα ήταν πολύ βοηθητική μαζί μου. Το είχαμε ψιλοβρει, θα έπαιρνε ένα ρούχο από ένα σχεδιαστή και δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν είμαστε κοντά για να κάνει fitting. Για να δούμε τι και πώς. Τελικά δεν κατάφερε να πάρει αυτό το ρούχο, αλλά εγώ το έμαθα όταν ταξίδευα για Αθήνα και δεν είχα κάποια άλλη επιλογή. Και μέσω μιας γνωστής μας που είναι νύφη και την ευχαριστώ πάρα πολύ, την Ανδριάννα, μου βρήκε ένα κατάστημα. Και πήρα δύο επιλογές, τις οποίες και πάλι δεν είχε δοκιμάσει η Ανδριάννα, γιατί σήμερα τα έφερα... Ναι, συγγνώμη. Ναι, δεν είχε δοκιμάσει η Δήμητρα και μου είπε ότι ήταν μεγάλα. Εγώ περίμενα βέβαια φωτογραφίες και αυτά, δεν κατάφερα να δω κάτι. Γιατί ρε Δήμητρα, μας το έκανες αυτό? Δεν το έκανα εγώ. Εγώ τα ρούχα μου τα έδειξε χθες το βράδυ σε screenshot. Ήρθα εδώ, τα φόρεσα και δεν μου πήγαινε τίποτα. Επίσης δεν υπήρχε και το κομμάτι, δηλαδή από τα ρούχα που μου έφερε, δεν είχα και το styling, παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντες. Αυτό συνέβη γιατί και εγώ είχα μία ώρα στη διάθεσή μου να πάω στο κατάστημα, ήταν όσο πιο βοηθητικές μπορούσαν οι κοπέλες μαζί μου. Ήταν αυτές οι δύο οι επιλογές σε πιο μικρό νούμερο. Τις πήρα, δεν είχα επιλογή να βρω παπούτσια, δεν είχα το χρόνο, είχαν κλείσει τα μαγαζιά. Άρα δεν είναι ευθύνη δική μου, όπως το παρουσιάζεις. Γιατί έτσι ακούστηκε πριν. Υπήρξε λάθος συνεννόηση, στην ουσία. Όπως και να έχει όμως, θα έπρεπε να έχεις εσύ ολοκληρώσει το styling. Το υπόλοιπο. Άρα αυτά που φοράει η Δήμητρα είναι δικά σου, Δήμητρα, τώρα αυτά όλα. Ναι. Είναι μια δική σου επιλογή. Ναι. Και εσύ τα είδες εδώ, τα ρούχα αυτά? Τα είδα χθες το βράδυ. Τα είδες χθες. Μα έλα, μην μου κλαις τώρα. Προχθές το βράδυ. Όντως τώρα. Έλα. Δεν κλαίω από στεναχώρια. Από τι κλαίς? Απλά έχω έτσι ψιλοεκνευριστεί. Γιατί ήθελες προφανώς... Όλα καλά. Εσείς θα βαθμολογήσετε αντικειμενικά αυτό που βλέπετε. Εσένα εννοείς. Εσένα. Γιατί και τις δύο. Είμαστε μαζί. Δεν θέλω να προσβάλλω τη Δήμητρα σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να προσβάλλω τη Δήμητρα σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω εγώ. Δεν έχω αυτή την πρόθεση. Αν ήμασταν κοντά μπορεί να είχαμε καλύτερη συνεννόηση. Απλά αυτό. Δεν είχα κι εγώ τόσο χρόνο να συνεννοηθούμε καλύτερα. Ναι, απλά όταν με το που ήρθα εδώ ακούστηκε ότι εγώ δεν ήμουν συνεργάσιμη. Γιατί αυτό κατάλαβες. Άφησες να καταλάβουν οι υπόλοιποι. Είναι εδώ για σένα, καταλαβαίνω, άκουσέ με, καταλαβαίνω ότι θα ήθελες να έχει υπάρξει μια καλή... Απλά δεν μπορώ να δεχτώ, προσπαθώ να την προστατεύσω, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, εγώ δεν θέλω να την προσβάλλω. Απλά δεν μπορώ να το ρίχνει και σε μένα. Ωραία. Εγώ δεν έχω ακόμη την πρόσβαση με σχεδιαστές. Ναι, αγάπη μου. Εμένα στο χωριό μου δεν έχουν σχεδιαστές. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι θα το κάνω μόνη μου. Νικολέτα, άκου.
Είσαι πολύ λίγο καιρό εδώ. Αντιλαμβάνομαι και το άγχος και ότι θα ήθελες να κάνεις κάτι. Αυτή τη στιγμή πολύ είμαι ωραία αρκετά εκνευρισμένη. Ωραία, γι' αυτό. Θέλω να χαλαρώσουμε. Το να το ρίχνει μόνο σε μένα, εγώ προσπαθώ να την προστατεύσω ειλικρινά. Ωραία. Δεν σχετίζεται παιδιά. Με το άλλο. Εντάξει, τα ρούχα που έφερες είναι πολύ κάζουαλ. Υπήρχε αυτή η αντικειμενική. Είναι casual, αλλά εδώ κρίνουμε εγώ για το δικό μου στυλ. Σε καλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Σε καλά. Σε red carpet. Εσύ μπορείς να ντυθείς όπως θέλεις. Όταν διαγωνιζόσουν στο red carpet. Όχι, ότι προστατεύεις εμένα ενώ εγώ προστάτευσα εσένα. Όχι, θέλω να σε. Ωραία, να τα φορέσω. Να δείτε όχι, όλοι πόσο μεγάλα μου είναι. Θέλω να σε. Δεν είπα. Εγώ είπα θέλω να σε. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ ένα πρόβλημα να τα βάλω. Εγώ λέγοντας ότι θέλω να την προστατεύσω, ενώ ότι δεν θέλω να την προσβάλλω. Θα βγω χωρίς παπούτσια, χωρίς τσάντα. Γι' αυτό ευθύνεσαι εσύ όμως, επειδή το συνεχίζεις. Ευθύνεσαι εσύ, εσύ γι' αυτό. Ήθελα λοιπόν, να σε προστατεύσω πραγματικά. Συλλαβή, είμαι τέτοιο άνθρωπο. Δεν θέλω να μιλάω έτσι. Από τι να με προστατεύσει. Ναι. Ήρεμα, ήρεμα. Δεν θέλω να καταλάβει. Νικολέτα, 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 ήρεμα τώρα. Άκουσε με, δες με, δες με στα μάτια. Εσύ καταλαβαίνει. Δες με στα μάτια, Νικολέτα. Δεν μπορώ, είναι πολύ αστείο. Εγώ διαγωνίζομαι. Είναι ξεκάθαρο, άκουσε με. Είναι ξεκάθαρο, έγινε μία λάθος συνεννόηση. Η μία είναι στην Άρτα, η άλλη είναι στην Πάτρα. Αν ήμασταν κοντά, μπορεί να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μπράβο. Εγώ λέω να το κλείσουμε εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και να μου πείτε πού πηγαίνετε. Έλα, Νικολέτα μου. Πηγαίνουμε στα Madwalk. Είμαι influencer, έχω βγάλει τα δικά μου ρούχα. Θα γίνει fashion show εκεί με τα ρούχα μου. Η Δήμητρα είναι επίτιμη καλεσμένη δική μου, είναι φίλη μου. Και θα φόραγε τα ρούχα μου και θα ερχόταν να με τιμήσει με την παρουσία της εκεί. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η βαθμολογία σας. Άννα. Ωραία. Τι είναι αυτό που έχεις κάνει εκεί, παιδί μου? Αυτό είναι δύο ανθρωπάκια. Το ένα έχω κάνει χι. Εννοώ ότι θα βαθμολογήσω μόνο την Νικολέτα. Δεν είναι όμως. Γιατί καταρχάς το θέμα ήταν να ντύσουμε εμείς μία παίκτρια και θα έπρεπε να φορέσεις ό,τι σου δώσει, γιατί θεωρητικά θα ήσουν μια κρεμάστρα σήμερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Βαθμολόγησα αυτά που έχεις βάλει εσύ σήμερα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Θέλω λίγο να γελάσεις. Εμένα αυτό το ντύσιμο τώρα θα μπορούσα να σε δω και σε μπουζούκια. Ωραία. Δεν θεωρώ ότι είναι καλά. Θα ήθελα ένα βήμα παραπάνω. Το ξέρω ότι έτσι θα μπορούσε κάποια να πάει εκεί που πας, αλλά επειδή εδώ πέρα διαγωνιζόμαστε κιόλας και είναι και καλά, θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια που μπορούμε σχετικά με το να μην φέρνουμε κάτι τόσο συμβατικό. Τέλεια, αυτά. Βαθμολόγησα μόνο εσένα. Αυτά. Αυτά. Εγώ λέω τώρα... Ναι. Η Δυτική Ελλάδα ενωμένη δυνατή να πάει στους Κριτές και εύχομαι και εσύ δήμαρχος όπως και η Δήμητρα. Λίγο μόνο.